Ακόμα κοιμάσαι. Άμα κοιμόμουν εσένα θα βλέπα. Είπαμε. Όχι και στον ύπνο μου. Μάλιστα. Εσύ ξύπνησες, το χιούμορ σου κοιμάται. Δεν μου λες, Δεσποσίνη, δεν είχαμε ένα ραντεβού? Είχαμε και έχουμε και θα πάμε. Α, και από ό,τι βλέπω θα μείνουμε καιρό. Έλα μωρέ, ένα μικρό βαλιτσάκι ετοιμάζω για την εκδρομή. Εκδρομή ακούω. Γιατί εγώ αφελής νόμιζα ότι θα πηγαίνετε για δουλειά. Για δουλειές πάμε. Αλλά ξέρεις, το τερπνώ μετά το ωφελή μου. Μιλάμε για πολύ σοβαρή εργασία. Να σου πω, αυτό πώς φαίνεται, είναι ωραίο. Με αυτό θα μιλήσεις στις αρχές? Ναι, γιατί, δεν σου γεμίζει το μάτι? Πώς? Θα είσαι η πιο σικ χορεύτρια του Κανκάν που πέρασε ποτέ από το χωριό τους. Μάλιστα, να πρέπει να ντυθώ δηλαδή καλόγρια για να σου κάνω τη χάρη, ε. Τι να σου πω. Πρέπει να πάρω άλλα δύο συνολάκια, μην το ξεχάσω. Α, είναι ένα πολύ καλό κατάστημα με παιδικά κοντά στο σπίτι μου, άμα θες. Γιατί, σου φαίνεται αυτό παιδικό? Το νούμερο φυσικά. Και αν θέλεις να δείξεις φτερούγα μπούτι, αναγκαστικά εκεί θα καταφύγεις. Και μια που θα σε εκεί, πάρε και μια σαλιάρα. Θα του χρειαστεί του Μίτσουλα. Ζήλια κακιά. Θα ζηλέψω εγώ. Εγώ για την προστασία σου, μεριμνώ, κορίτσι μου. Μη σου κάνει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση ως συνεταίρος. Ναι. Μόλις δείτε μια γυναίκα να προσέχει λίγο τον εαυτό της, αμέσως να την κράξετε. Δεν προσέχεις τον εαυτό σου, κορίτσι μου. Κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να προσέξει ο μπέλος τον εαυτό σου. Ναι. Πες με και λυσάρα τώρα. Λυσάρα. Να. Στο μούτρο σου. Δεν κατάλαβα. Επειδή εσένα δεν σου βγαίνει δηλαδή με την μπουζουξού, θα πρέπει εγώ να μονάσω? Άντε. Και που ξέρεις. Μπορεί στο τέλος να είναι το τυχερό μου με τον μπέλο. Α, ναι, δεν το συζητώ. Το τυχερό σου. Να ζήσω να σε δω Νόρα Μπέλου, ναι, και τι στον κόσμο. Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, Νόρα Μπέλου. Ένα όνομα, μια ιστορία. Λέγε εσύ. Λέγε. Εγώ θα το πολεμήσω. Αν πολέμαγες έτσι και για το γραφείο μας, θα είχαμε απογειωθεί τώρα. Αλλά εσύ πολεμάς μόνο πως θα απογειώσεις τον Μπέλο. Αμάν πια, σταμάτα. Πολύ φουντωμένο σε βλέπω, συνάδελφε. Τι έγινε? Με εξάψεις, επειδή θα συναντήσουμε την καλή σου μετά του συζύγου. Γιατί θα πάμε? Δεν θα πάμε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα κάτσουμε εδώ να μιλάμε πάντα για τα ρούχα σου. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Μην κοιτάς που οι άλλοι σφάζονται. Χάσαν το παιδί τους για λίγο. Μπορεί να το ξαναχάσουν έτσι όπως πάνε. Τι σημασία έχει αυτό? Τι είναι αυτό μπροστά στο στυλιστικό σου ένιγμα? Φτάνει, εντάξει. Εντάξει, πάω να ντυθώ. Τι θα ντυθείς, καλό μου, κουνελάκι? Και ανόκρανος. Σε εμπόλεμη ζώνη δεν πάμε να τη βάλουμε την ειρήνη? Άστε. Α, η εμπόλεμη. Έλα, Μαργαρίτα. Γιατί? Καλώς. Έγινε, θα τα πούμε από εκεί. Γεια. Τι έγινε? Άλλαξε ο τόπος... Εγκλήματος. ...της συνάντησης. Θα πάμε από τα παλιά μας λιμέρια. Μην μου πεις τώρα αυτό που δεν θέλω να μου πεις. Ναι, ο δικηγόρος της κυρίας επιθυμεί να παρίσταται. Μάλιστα. Θα πάμε στα γραφεία του Ρώσου. Πολύ ωραία. Τι θα ντυθώ τώρα? Ρόμποκοπ. Και πιάσε και ένα λεξίσφαιρο γυλαίκο για μένα. Να μου βρίσκεται. Έλα. Έτοιμο. Compress on the rocks. Γιατί, για συμπαράσταση? Εγώ δεν έχω κανένα σημάδι. Ένα πονοκέφαλο έχω. Μωρέ, βάλ' το που σου λέω για το καρούμπαλο. Θα γίνει κέρατο αύριο. Υπονοείς κάτι? Όχι, καθαρά το λέω. Αλλά... Ότι θα ζήσω να το δω κι αυτό, δεν το περίμενα. Γιατί περίμενες ότι θα έχει τόσο δυνατό κροσέ η ζωγράφα? Να σου πω, χίλιες φορές από την Αμαλία παρά από την Μπουζουξού. Ανάθεμα, τι είναι και δυνατή. Μου δώσε μια καρατιά. Έχει κάνει μούσκουλα από το μικρόφωνο, ε. Σκέψου και τα γαρίφαλα που πιάνει στον αέρα. Βάλε και το αποθυμένο που μου έχει. Ανάθεμα, τι. Την τεινίζει ακόμα το αυτί μου. Εντάξει, κατά λάθος πήρε ένα. Για την Αμαλία πήγαινε. Α, πω, μην την υπερασπίζεσαι, γιατί θα τη φά το τέλος. Άντε. Αφορμή έψαχνε το τσοκαρό να με φάει. Πώς θα πάω τώρα, εκδρομή μου λες? Συγγνώμη, και για να πας εσύ την εκδρομή σου, πρέπει εγώ να πάθω κρυοπαγήματα? Άντε, και σταμάτα την κρίνια. Μια χαρά θα είσαι. Θα γίνει και αυτό μαύρο και θα ταιριάζει με τη φούστα σου. Συνολάκι. Φτάναν όλα, έχουμε και πελάτη σαν την Αμαλία τώρα. Μπράβο, βρε. Τα καλύτερα πελατάκια μαζεύουμε.
Μας είχε που μας είχε στην μπούκα ο Ρούσος. Και τι να της πεις τώρα, να τη διώξεις? Είμαστε εμείς σε κατάσταση να διώχνουμε πελάτες? Νωρά, υπάρχει και μία δεοντολογία, έτσι? Και μία ψυχασθένεια υπάρχει. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε από κοντά, μπας και εξομαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Για το καλό της Μελίτας δηλαδή, γιατί στο τέλος αυτή θα την πληρώσει. Α, για τη Μελίτα θα το έκανες εσύ? Όχι για να κοντράρεις τη Μαργαρίτα ακόμα περισσότερο? Όχι, δεν θα την κοντράρω. Θα τη σκίσω, θα την πατήσω κάτω, θα τη λιώσω σαν τα σταφύλια. Α, πολύ ωραία θα εξομαλύνουμε την κατάσταση. Μια χαρά το ξεκινάμε το γραφείο. Από τη μία έχουμε την επιμέλεια και το διαζύγιο των τρελών και από την άλλη τα περιουσιακά της Αμαλίας. Μια χαρά φήμη θα φτιάξουμε. Πού να ξέρει, καημένη η Αμαλία, όταν την έφερνε ότι θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Τη λάδωσε καλά-καλά για να έρθει και τώρα προσπαθεί να σώσει τα λεφτά της. Και πού το ξέρεις εσύ ότι τη λάδωσε? Έλα, μωρέ, και γιατί ήρθε? Έλα, φτάνει, την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, έλεος πια. Ένα θα σου πω, φράγκο δεν θα πάρει Μπουζουξού. Εγώ στο λέω, δεν την ξέρεις καλά την Αμαλία. Δεν την ξέρεις την τρελή που είναι, προτιμά να τα φάει σε τσίχλες παρά να της δώσει ένα ευρώ. Και μια και το έφερε κουβέντα, εσύ το σπίτι σου, σε ποιον το έχεις γράψει? Πότε το έφερε αυτό η κουβέντα? Τώρα. Να σου πω, σε μένα θα το γράψει, εντάξει. Αλλιώς ξέχασέ με. Αν σου το μασίσει Μποζουξού, όχι στον καναπέ, μωρέ, ούτε στο χαλάκι της εξώπορτας δεν θα σε κοιμήσω. Ερε Μίτσο, το καλύτερο κορίτσι μας παίρνεις. Ακούς τι σου λέω. Σε μένα θα το γράψει. Κοίτα με ένα αυτοκίνητο. Ναι, βρε κουτό. Αλλιώς πώς θα μου βάζεις χέρι στη διαδρομή ότι ραμόλασες? Σκάσε! Όχι, Δημήτρη μου, δεν το έλεγα σε σένα. Οκ, θα περάσει από εδώ να μου πάρει. Σε πάρει. Σε πάρει, μην κάνεις έτσι. Ανακάλυψαν ότι υπάρχει ο Αλέξανδρος Λαζαρίδης. Σίγουρα θα ψάξουν να δουν ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι. Αλλά τους περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα βγάλω τα δικά μου λεφτά και θα σηκωθώ να φύγω πια από αυτό το σπίτι. Τι λες τώρα? Τι λες? Λέω ότι ξεκινάμε πια δουλειά με τη Δάφνη. Ναι, πάρουμε την κεφάλαια. Α, ναι, δεν τα ξέρεις. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τον Καρτάλη. Και άμα τη στριμώξει, έχουμε και ένα γραφείο. Άμα τη στριμώξει, θα τον αρχίσει τις γρήγορες. Νόρα είναι αυτή. Φοβάμαι, είναι πολύ ευάλωτη αυτόν τον καιρό. Και μπορεί και να γουστάρει και να του κάτσει. Πλείς να του κάτσει.